Πάμε στο Θανάση Αυγενό για να δούμε τι λένε οι Ρώσοι, η Θανάση, για αυτό το τελευταίο χτύπημα στο πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια. Πολύ σημαντικό. Καλησπέρα από τη Μόσχα. Είναι ίσω το πιο ανησυχητικό περιστατικό εδώ και πολλού μήνε. Ε, οι Ουκρανοί, σύμφωνα με τι αναφορέ από το ενεργοντάρ, την πόλη δίπλα στο σταθμό, α, έριξαν τουλάχιστον τρία ντρόουν. χτυπήθηκε ο ίδιο ο πυρηνικό σταθμό. Ένα εξ αυτών φαίνεται πω εξεράγει πάνω στο χαρακτηριστικό θόλο, τον τρούλο, όπω λένε οι Ρώσοι ειδικοί του έκτου αντιδραστήρα. Υπάρχει κίνδυνο ότι θα διαρροήσουν Φαίνεται πως αυτό διαψεύδεται. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάτι πιο ανησυχητικό. Υπάρχουν αναφορές όμως για τρεις τραυματίες εργαζόμενους... Οι Ρώσοι λένε ότι παραβιάστηκαν και οι πέντε αρχές προστασίας του σταθμού που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών. Έκαναν σχετική καταγγελία στον επιβλέποντα Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας που έχει και παρατηρητές στο σταθμό. Φυσικά αφήνουν ασχολία στο το ότι υποτίθεται, γιατί αυτό λέει η Ουκρανική πλευρά, ότι Μα. μόνοι του χτύπησαν τον πυρηνικό σταθμό που έχουν υπό τον έλεγχο του. Όσον αφορά τι διαπραγματεύσει, η Μαρία Ζαχάροβα και όσα είπε ο κύριο Ζελένσκι, σχολίασε πριν λίγο ότι είναι καιρό να καταλάβει ο Ουκρανό Πρόεδρο ότι είναι απλώ άλλη μία γραμμή, ένα όνομα στη λίστα των θυμάτων των ΗΠΑ. Πριν από μερικέ ημέρε, μα έκανε μια σχετική ενημέρωση σε Ρώσου και εξένου δημοσιογράφου. Ο ίδιο ο Σεργέη Λαυρόφ, ο οποίο Δευτέρα, Αύριο και Τρίτη θα βρίσκεται Κίνα. στην Κίνα για να συναντήσει τον ομολογό του, δεν απέκλεισε, είπε η Ρωσία, ποτέ συνομιλίε. Το έχει κάνει η Ουκρανία με νόμο. Το πρώτο που θα πρέπει να γίνει είναι να ακυρωθεί αυτό ο νόμο που απαγορεύει διαπραγματεύσει με τη ρωσική πλευρά. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ο ίδιο ο Υπουργό Άμυνα τη Ρωσία, ο Σοεγκού, μιλώντα με τον Γάλλο ομολογό του πριν από μερικέ ημέρε, είπε ότι θα μπορούσε να υπάρξει Μάλιστα. επιστροφή. Ω βάση για συζήτηση στο κείμενο τη Κωνσταντινούπολη, λαμβάνοντα ναι. υπόψη όλα όμω τα νέα δεδομένα, καθώ το Κίεβο α, έχει δηλώσει επισήμω ότι ήταν έτοιμο να υπογράψει, αλλά ο Τζόντζον, ο τότε πρω, πρωθυπουργό τη Βρετανία, του σταμάτησε λέγοντα ότι είναι νωρί για τέτοιε συνομιλίε. Πολύ ενδιαφέροντο Αλλά, Θανάση. Αλλά είμαστε πολύ θα μακριά από ήμαστε. όλο αυτό. Ακόμα νομίζω ότι έχουμε πάρα πάρα πολύ δρόμο. Να σε ευχαριστήσουμε, Θανάση, και εσένα.